Κοντά μας τα αδέρφια ψωμάρα, ο Κώστας και ο Βασίλης, παίκτες του Ποσειδώνα Γλυφάδας, ο σκόρερ και τερματοφύλακας. Πείτε μας λίγα λόγια για το μάτς, πώς το είδατε σήμερα? Ξεκίνησα εγώ σαν πιο μεγάλος. Καλησπέρα και από εμάς. Εντάξει, νομίζω ότι φάνηκε διαφορά εμπειρία στον αγωνιστικό χώρο. Εντάξει, η ομάδα της Κυπροβολής είναι μια πολύ καλή. Το ξέραμε όλη την εβδομάδα ότι θα χρειαστεί να ματώσουμε στο γήπεδο για να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Εντάξει, οπότε το μήχρονο πιστεύω παγώσαμε το παιχνίδι, καταφέραμε να το φέρουμε στο ρυθμό μας. Δεν έγινε απειλητική η ομάδα της Κυπροβολής, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, εντάξει, από κάποια λάθη δικά μας, δημιουργήθηκαν οι ευκαιρίες και τα γκολ της Κυπροβολής. Αυτά μου. Κώστα, μπήκε σε αλλαγή, βάλε τον γκολ και νίκη και δεύτερο. Πες μας λίγα λίγο για το μάτς. Εντάξει, κυνήγησα τον γκολ, το πέτυχα. Άλλη μια φάση ο διαιτητής, ο επόπτης για την ακρίβεια, δίνω αυτά που πιστεύω για μένα δεν υπήρχε. Και ήταν, κερδίσαμε ένα κόνο που μπορεί να κάνουμε μια καλή ευκαιρία εκεί πέρα. Εμπειρία πιο πολύ μας έλειπε. Μας λείπει σε κάθε παιχνίδι που το βλέπουμε. Αυτά πιστεύω η εμπειρία. Άμα αποκτήσουμε λίγο εμπειρία, γιατί είμαστε νεαροί παίκτες, θα καταφέρουμε πιο πολλά. Το πιστεύω.